Και πάμε στον τρίτο γύρο. Ρωτήσαμε 100, ψάχνουμε τις 6 δημοφιλέστερες. Πείτε μας, ποια πόλη της Ελλάδας θεωρείτε ότι είναι η πρώτη σε πωλήσεις προφυλακτικών? Η Αλεξάνδρα ταχύτατη τι μας λέει? Αθήνα. Αθήνα, αγοράζουμε. Λέει η Αλεξάνδρα. Ναι, η Αθήνα είναι. Είναι λογικό, ήταν η προφανέστατη απάντηση. Αλεξάνδρα, τι θα κάνετε? Θα την πάρουμε. Παρακαλώ, ο μάγος του Ως μιλάει. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Πες μας ποια πόλη της Ελλάδας, Κωνσταντίνε, θεωρείς ότι είναι η πρώτη σε πωλήσεις προφυλακτικών? Η Λάρισα. Πώς σου ήρθε η Λάρισα? Είναι από εκεί. Από εκεί είσαι? Από εκεί είναι ο Κωνσταντίνος, από τη Λάρισα. Και μιλάς με μια βεβαιότητα, με μια αυτοπεποίθηση. Για να δούμε λοιπόν αν είναι η Λάρισα μέσα και βεβαίως έχει ενδιαφέρον αν ακολουθεί την Αθήνα. Γιατί άλλο να... Νάτο! Νάτο! Ακολουθεί την Αθήνα η Λάρισα. Με 15 απαντήσεις. Πελαγία, πες μας ποια πόλη της Ελλάδας θεωρείς ότι είναι πρώτη σε πωλήσεις προφυλακτικών? Όλες. Όλες. Προσέξτε, θα δίνετε μία απάντηση. Όχι, δεν απάντησα. Ναι, ναι. Γιατί βλέπετε ότι υπήρχε ένσταση από τους ενόρκους πριν και οι ένορκοι δεν αστείευονται. Πελαγία, σ' ακούμε. Πάτρα. Πάτρα. Η Πάτρα είναι πιθανή απάντηση. Και ναι, είναι μέσα η Πάτρα. Μέσα και η Πάτρα. Τι λέει η Νάντια Μπουλέ? Θα πω τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Ναι. Την πόλη σου? Όχι. Α, δεν είναι, εσύ δεν έχεις σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Πώς έχω σχέση? Αυτή η σύνδεση θέλω να σταματήσει κάποια στιγμή. Με τη Θεσσαλονίκη. Όχι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, φτάνει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχω χρόνια, ναι. Σταματάει αυτή η πόλη. Δεν πηγαίνεις καθόλου στη Θεσσαλονίκη? Έχω συγγενείς. Α, έχεις συγγενείς. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη, αλλά δεν έχω καταγωγή. Δεν έχεις σχέση από εκεί, όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μου ξαναμιλήσει μετά από αυτό. Γκρέμισα, να Θεσσαλονίκη. Μην γκρέ. Δεν πιστεύω να γκρέμισα ότι έχω χτίσει. Παναγία μου, πώς μου βγήκε η Θεσσαλονίκη. Άγγελε, πες μου σε παρακαλώ ποια πόλη της Ελλάδας θεωρείς ότι είναι πρώτη σε πωλήσεις προφυλακτικών? Η Καβάλα. Από εκεί είσαι? Όχι. Για να δούμε η Καβάλα. Η Καβάλα. Καβάλα. Καβάλα δεν είναι μέσα. Μας Καβάλα ποιος είναι? Ο Θανάσης Ευθυμιάδης δεν είναι από Καβάλα? Βεβαίως. Νομίζω ο Θανάσης, ναι. Ο Αλεξάνδρας ο Θανάσης. Και ο Θανάσης Αλεύρας. Όχι, από τα Γιάννενα. Από τα Γιάννενα, ναι, 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 ναι. Είναι κοντά. Θα πω Ηράκλειο. Ηράκλειο λέει η Αλεξάνδρα. Και το Ηράκλειο δεν είναι μέσα. Σύσκεψη οι 12 ένορκοι. Τρίκαλα. Τα όμορφα Τρίκαλα. Με το ποταμάκι, τα πανέμορφα Τρίκαλα, για να δούμε αν είναι μέσα. Δεν είναι τα Τρίκαλα. Και οι 12 ένορκοι έχουν τη δυνατότητα να κλέψουν 71 από τους, να μπουν στο παιχνίδι. Γιώργο Γιαννόπουλες, ακούμε. Μύκονος. Μύκονος. Περικλή. Μύκονος. Βασίλη. Μύκονος. Χάρη. Βόλος. Βόλος. Έχουμε Βόλο και Μύκονο. Η πλειοψηφία λέει Μύκονο. Θα πω Μύκονο. Μύκονο, λοιπόν, λέει ο Χριστόδουλος, το δίνουμε. Και για να δούμε εάν κερδίσετε αυτό το γύρο τώρα. Θεωρώ ότι είσαστε πολύ κοντά. Ναι, η Μύκονος είναι! Η Μύκονος είναι! Και οι 12 ένορκοι μπαίνουν στο παιχνίδι! Παίρνουν 71 πόντους! 71-86 το σκορ! Ο μάγος του Ως κρατάει την πρώτη θέση ακόμη! Για να δούμε την έκτη απάντηση. Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Μύκονος, Πάτρα, Σέρες ακούω, Καλαμάτα, Ρόδος. Είναι το κλασικό δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Η Βουή Ρόδος, Δουκετό, άσχετο όμως. Πάμε λοιπόν στον τέταρτο γύρο. Επί δύο εβδομαδολογία, Κωνσταντίνος και Περικλής κοντά μου!